Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη Μηχανή του Χρόνου, που σήμερα θα ρίξει φως στο άγνωστο πολιτικό και διπλωματικό παρασκήνιο του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Όπως θα δείτε, ήταν ένας πόλεμος που ετοιμαζόταν πολύ καιρό πριν. Όταν ο Χίτλερ άρχισε να σαρώνει ένα προς ένα τα ευρωπαϊκά κράτη, ο Μουσολίνι είδε ότι χάνει το γοητρό του και άρχισε να βρίσκεται στη σκιά του συμμάχου του. Έτσι θεώρησε ότι έπρεπε να κάνει κάτι θεαματικό και η Ελλάδα ήταν στη σφαίρα των συμφερόντων του. Ο Μουσολίνι είχε όνειρο μια νέα ρωμαϊκή αυτοκρατορία και πίστευε ότι θα κάνει στρατιωτικό περίπατο στην Ελλάδα. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε στρατιωτική εμπειρία και πολιτική κρίση και ξεκίνησε έτσι να προετοιμάζει τη χώρα για τον πόλεμο. Ιουνίου 1919. Στις Βερσαλίες υπογράφεται η συνθήκη που σφραγίζει το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι λαοί πίστεψαν ότι πλέον θα ζήσουν ειρηνικά. Αλλά οι ηγέτες είχαν κάνει ολέθρια λάθη. Η ειρήνη που επιτεύχθη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ήταν μια σαθρή ειρήνη, μια εύθραυστη ειρήνη. Και χωρίστηκε, θα λέγαμε, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα, τις αναθεωρητικές δυνάμεις και τις αντιαναθεωρητικές δυνάμεις. Αναθεωρητικές δυνάμεις ήταν εκείνες οι οποίες ήθελαν να αλλάξουν τις συνθήκες, δεν ήταν ικανοποιημένες ούτε εδαφικά ούτε πολιτικά. Σε αυτές ανήκει κυρίως η Γερμανία, βέβαια, η οποία απλώς συνθηκολόγησε, δεν παρεδόθη όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανεφόρων, αλλά και η Ιταλία. Η Ιταλία, παρότι δεν ήταν από τις ηττημένες χώρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρούσε ότι δεν είχε λάβει αρκετά ανταλλάγματα. Και επίσης η Ιταλία είχε και μια ατελή εσωτερική εθνική ολοκλήρωση. Η Γερμανία που αποκλείστηκε από τις διαπραγματεύσεις έπρεπε να πληρώσει τεράστια ποσά σε πολεμικές αποζημιώσεις. Συγχρόνως έχασε σημαντικά εδάφη και όλες τις αποικίες της. Η ανεργία αυξήθηκε δραματικά. Τα μεροκάματα έπεσαν. Στους δρόμους μοιράστηκαν ακόμα και συσίτια. Ο λαός της ένιωθε προδομένος και ταπεινωμένος. Η ηθική κατάπτωση της Γερμανίας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιούργησε ένα ρεβανσισμό που επέτρεψε στον Χίτλερ με την ακραία ιδεολογία του σιγά σιγά να κερδίσει μία μερίδα. Κέρδισε περίπου το 1/3 των ψήφων όταν ανέβηκε στην εξουσία. Ωστόσο δεν υπήρχαν αντιστάσεις από τις άλλες πλευρές και έτσι κατάφερε να εδραιωθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως με τη βοήθεια και παλαιών πολιτικών και κυρίως των στρατιωτικών, αλλά και των μεγάλων οικονομικών κεφαλαίων που στήριξαν τους Ναζί. Οι Ναζί διέθεταν πολλά χρήματα και κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στην εξουσία. Ο πόλεμος είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ο Χίτλερ ήταν πεπισμένος ότι έπρεπε η Γερμανία να πάει σε πόλεμο. Δεν ήταν από την αρχή όμως ο διακηρυγμένος στόχος του. Ο στόχος του ήταν να δώσει στους Γερμανούς δουλειά. Η Ιταλία ήταν και αυτή μια χώρα που θεώρησε ότι αδικήθηκε στη μοιρασιά των αποικιών και των ευρωπαϊκών εδαφών. Η Ιταλία αρχικά, παρότι ήταν νικήθρια του πολέμου, δεν ήταν ικανοποιημένη από τα εδαφικά της και άλλα κέρδη. Ταυτόχρονα εκδηλωνόταν μια πολύ βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, ιδίως στην Ήπεθρο, η οποία πήρε και ένα πολύ οξύ ταξικό χαρακτήρα. Οι παλαιές ηγετικές ομάδες δεν αισθάνονταν την αυτοπεποίθηση, ούτε είχαν τη φαντασία, ούτε είχαν την κουλτούρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσαρέσκεια και κατέφυγαν εν τέλει στην χρήση του φασισμού προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας.
Τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε Γερμανία και Ιταλία εκμεταλλεύτηκαν πολιτικοί όπως ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ, που δεν ανήκαν στα παραδοσιακά κόμματα και εμφανίστηκαν ως άφθαρτη και δυναμική τιμωρή του συστήματος. Πρώτος ανέβηκε στην εξουσία ο Μουσολίνι. Στις 16 Οκτωβρίου 1922, σε ένα φορτισμένο συνέδριο των φασιστών, αποφασίζεται η περίφημη πορεία προς τη Ρώμη. 50.000 φασίστες προχωρούν προς τη Ρώμη. Είναι οπλισμένοι κυρίως με περίστροφα και ρόπαλα και δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα για τους 28.000 άριστα εξοπλισμένους και στελεχωμένους στρατιώτες που υπερασπίζονται την πρωτεύουσα. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός Φάκτα μεταβαίνει στο παλάτι προκειμένου ο βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ ο Τρίτος να υπογράψει το διάταγμα κατάστασης της πόλης σε πολιορκία, ο βασιλιάς αρνείται υπό το φόβο εμφυλίου πολέμου. Ο Φάκτα παραιτείται και ο βασιλιάς καλεί τον Μουσολίνι να σχηματίσει κυβέρνηση. Στις 31 Οκτωβρίου του 1922, ο Μουσολίνι γίνεται ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιταλίας σε ηλικία μόλις 39 ετών. Μετά από ένα σύντομο διάστημα κοινοβουλευτικής θητείας, θα εγκαθιδρύσει το δικτακτορικό του καθεστώς. Την ίδια περίοδο ο Χίτλερ κάνει το αποτυχημένο πραξικόπημα της Μπειραρίας το 1924. Αποφυλακίζεται γρήγορα ενώ στο κελί του έχει γράψει το βιβλίο «Ο αγών μου» και αλλάζει τις μεθόδους του. Συμμετέχει στις εκλογές καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση μαζί με τις πολεμικές επανορθώσεις γονατίζει τη γερμανική κοινωνία. Στη δεκαετία του 1930 η Γερμανία ήταν υποχρεωμένη ως ηττημένη να πληρώσει βαρύτατες πολεμικές επανορθώσεις. Από ένα σημείο και μετά αυτό δεν έγινε δυνατόν μετά την κρίση του 1929, διότι κατέρευσε η αμερικανική οικονομία η οποία εγγυάται τον δανεισμό της Γερμανίας. Ο Χίτλερ το 1924 παίρνει 6,5% και στις επαναληπτικές πέφτει στο 3%. Το 1928 το εκλογικό του ποσοστό είναι μόλις 2,8%. Ωστόσο οργανώνεται. Τα μέλη του καθημερινά συγκρούονται με τους κομμουνιστές και κυνηγούν συνδικαλιστές που απεργούν. Υπάρχει διάχυτος ο φόβος περί κομμουνιστικού πραξικοπήματος λόγω του ότι οι κομμουνιστές στη Γερμανία έχουν κερδίσει τη λεγόμενη μάχη του πεζοδρομίου. Όλη αυτή τη χαόδη κατάσταση εκμεταλλεύεται ένα μικρό κόμμα, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανών Εργατών, υπό την ηγεσία του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος ασκεί κριτική στη συνθήκη των Βερσαλιών, μιλά για επανεξοπλισμό της Γερμανίας και για έξοδο της χώρας από την βαριά οικονομική κρίση. Μετά το κράχ στην Αμερική και την οικονομική κατάρρευση, στις εκλογές του 1932 εκτοξεύεται στο 33% και αργότερα έφτασε περίπου στο 44%. Σε λίγους μήνες θα γίνει ο απόλυτος δικτάτορας, όπως ένα από τα πρότυπά του, ο Μουσολίνι. Σε όλο τον κόσμο φυσικά και στην Ελλάδα, κάποιοι τους θεωρούν ένα καλό πολιτικό πρότυπο. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 30, ίσως και στα μέσα της δεκαετίας, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας θαυμασμός για τους δύο δικτάτορες, τόσο στην αμερικανική κοινή γνώμη όσο και στην ευρωπαϊκή. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το περιοδικό Time που κάποιες φορές αφιερώνει και τα εξώφυλά του στους δύο δικτάκτορες. Νομίζω ότι για αρκετά χρόνια διέφυγε και από τους Έλληνες και γενικότερα από τους Ευρωπαίους η βαθύτερη ουσία των καθεστώτων αυτών που ήταν ολοκληρωτικά και στην ουσία βαθύτατα απάνθρωπα. Υπήρχαν ορισμένοι Έλληνες που πίστευαν ότι το όραμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο μιας γερμανικής Ευρώπης ήταν ό,τι καλύτερο χρειαζόταν η χώρα. Και ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ σε ορισμένους κύκλους, κυρίως αστικούς και μεγαλοαστικούς πρέπει να πούμε, έδειχναν να είναι υποδείγματα ισχυρών και αποτελεσματικών κυβερνήσεων. Δημοσίευμα της εφημερίδας Αθηναϊκά Νέα του 1933 αναφέρει στον τίτλο «Συγκίνηση και έξαψη προκαλεί ο σχηματισμός κυβερνήσεως του Χίτλερ». Οι Γερμανοί εθνικιστές πανηγυρίζουν, φόβοι των Γάλλων και ανησυχία των Άγγλων. Διαβάζοντας το άρθρο, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ουδέποτε κυβερνητική μεταβολή προκάλεσε τη αύτην έκρηξη χαράς και ανεφημήθη τόσον υπό της κοινής γνώμης, πλην βεβαίως των στοιχείων της άκρας αριστεράς.
παρατήρηση σε όποιον βλέπει τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση. Όταν το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία, ο φασισμός και ο ναζισμός είχαν πλέον εδρεωθεί. Τα αυταρχικά καθεστώτα είχαν κατακλείσει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Όπως στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, στην Ουγγαρία, εξαίρεση δεν μπορεί να αποτελέσει η Ελλάδα, όπου στις 4 Αυγούστου 1936 εγκαθιδρύεται η δικτακτορία Μεταξά. Παράλληλα, την ίδια στιγμή στην Ισπανία μένεται ο πιο σκληρός εμφύλιος που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη μεταξύ των εθνικιστών του στρατηγού Φράγκο και των συνασπισμένων δημοκρατών. Οι μόνες χώρες που έχουν δημοκρατικό πολίτευμα είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Τσεχοσλοβακία. Οι υπόλοιπες λίγο πολύ έχουν διολυστήσει σε αυταρχικές λύσεις και ταυτόχρονα προσπαθούν να προετοιμαστούν για πόλεμο. Γιατί από τη στιγμή που ανεβαίνει ο Χίτλερ στην εξουσία, διαισθάνονται ότι οι συνθήκες των Βερσαλιών δεν μπορούν να μείνουν στη θέση τους. Διότι έχει ήδη αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο του Χίτλερ για την επιβολή μιας νέας τάξης πραγμάτων, όπως ο ίδιος ευαγγελιζόταν. Με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την Ευρώπη σε έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Μεταξάς προέβλεψε τον επερχόμενο πόλεμο και κατανοούσε ότι δύσκολα η Ελλάδα θα έμενε αμέτωχη. Ακολούθησε μια πολιτική ουδετερότητας, αλλά πίστευε ότι το συμφέρον της χώρας ήταν να ταχθεί στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας. Ενώ ήταν γερμανοσπουδαγμένος και θεωρείται και γερμανόφιλος, εντούτοις το βλέπουμε από την αρχή, από τότε που ανέβηκε στην εξουσία, να στρέφεται προς τη μεριά των Άγγλων. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Λόγω της γεωγραφίας της, λόγω της θέσης της, λόγω της διάρθρωσης του οικονομικού και πληθυσμιακού της δυναμικού, λόγω της ύπαρξης πάρα πολλών νησιών στην ελληνική επικράτεια, η Ελλάδα δεν μπορούσε να είναι αντίθετη με τη μείζωνα δύναμη που έλεγχε ναυτικά την Ανατολική Μεσόγειο. Στην προκειμένη περίπτωση η δύναμη αυτή είναι η Μεγάλη Βρετανία, επομένως ο Μεταξάς είναι σταθερά προσανατολισμένος προς την κατεύθυνση της διατήρησης καλών σχέσεων με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μεταξάς επίσης έχει επιβάλει μια βασιλική δικτατορία με τις ευλογίες του Γεωργίου. Ο Γεώργιος είναι απόλυτα φιλοβρετανός. Επομένως υπάρχει μεταξύ τους μία συνένεση ότι σε περίπτωση πολέμου η Ελλάδα πρέπει να στραφεί προς τη Βρετανία. Για τη Μεγάλη Βρετανία η Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά αρχικά τηρεί διστακτική στάση. Για τους Βρετανούς η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα δρόμου προς τις Ινδίες. Ελέγχει ένα σημαντικό πέρασμα της Ανατολικής Μεσογείου, έχει μεγάλη έκταση παραλίων, έχει την Κρήτη που είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η περίοδος που η Βρετανία του Τσάμπερλεϊν, για να αποφύγει τον πόλεμο, κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην προκαλέσει τη Γερμανία και την Ιταλία. Το καθεστώς προσπαθεί να προσεγγίσει τη Μεγάλη Βρετανία, να μην προκαλέσει την Ιταλία, αλλά παράλληλα να έχει καλές σχέσεις με τη Γερμανία σε εμπορικό και πολιτισμικό τομέα. Η Γερμανία είναι ο κυριότερος πελάτης μας σε ορυκτά, σε πρώτες ύλες και μάλιστα πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην πολεμική βιομηχανία. Επίσης είναι πελάτης της Ελλάδος η Γερμανία σε αγροτικά προϊόντα, κυρίως τα καπνά. Η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής των ελληνικών προϊόντων. Και πυρομαχικών η Ελλάδα από τη Γερμανία έπαιρνε και άλλα οπλικά συστήματα έπαιρνε. Το 1936 ο Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ και η σύζυγος του Μάγδα επισκέφθηκαν την Αθήνα. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Γκέμπελς με τη σύζυγό του στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ακρόπολης. Στη συνέχεια της επίσκεψής του, ο υπουργός του Χίτλερ ξεναγήθηκε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τον συνόδευσε ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Κοτζιάς. Ο Ιωάννης Μεταξάς φωτογραφίζεται μαζί με τον Γερμανό Υπουργό Προπαγάνδας στη βεράντα του Ναυτικού Ομίλου στον Πειραιά.
Δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολης στις 22 Σεπτεμβρίου του 1936 έγραφε: «Ο επίσημος Γερμανός ξένος μας, ο Δόκτωρ Γκέμπενς, εις τη λίμνη του Μαραθώνος. Η χθεσινή μέρα του Υπουργού εις τας Αθήνας, σήμερα αναχωρείς Δελφούς και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Την ίδια χρονιά επισκέφτηκε την Αθήνα και ο Γερμανός στρατηγός Γκέρινγκ με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων της Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα. Στέκεται μπροστά στους φωτογράφους και χαιρετάει ναζιστικά». Ο Μεταξάς, που ήταν στρατιωτικός με σημαντική καριέρα, είχε καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα, αλλά δεν εκτιμούσε τις ιδεολογίες των Χίτλερ και Μουσολίνη. Ο Μεταξάς απεχθάνεται τόσο το κίνημα του φασισμού όσο και αυτό του ναζισμού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που σημειώνει στο ημερολόγιο του, ότι είναι μωρός, ανόητος δηλαδή, όποιος πιστεύει στις ιδεολογίες του φασισμού και του ναζισμού. Υπάρχει ένας εξωτερικός μιμητισμός στοιχείων της Χιτλερικής Γερμανίας, ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, το Τρίτο Ράιχ. Ο Μεταξάς θέλει να αποκαλείται πρώτος αγρότης και πρώτος εργάτης. Ο χαιρετισμός, πολλά εξωτερικά σύμβολα, αλλά λείπει σίγουρα από την πολιτική και τις αντιλήψεις Μεταξά ο αντισημιτισμός, που είναι μια πολύ σοβαρή θεμελιώδης διάσταση του ναζισμού, το φυλετικό στοιχείο. Και επίσης δεν υπάρχει επεκτατισμός και ούτε η ταύτιση με την ευρύτερη εξωτερική πολιτική του Τρίτου Ράιχ. Το καθεστώς του Μεταξά είναι ένα συντηρητικό καθεστώς. Μοιράζεται τον αντικομουνισμό με τα άλλα καθεστώτα, αλλά αποβλέπει κυρίως στη συντήρηση των πραγμάτων. Ο Μουσολίνη ήταν και σοσιαλιστής στα πρώτα του βήματα. Θεωρούσε ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν αφορούσε τους σοσιαλιστές. Βέβαια, όπως και ο Χίτλερ, ενδύθηκε στρατιωτική στολή για να δείχνει ότι είναι ο νέος ηγέτης του έθνους που θα τους οδηγήσει σε έναν νικηφόρο πόλεμο. Αυτή η συμβολισμή είναι πολύ σημαντική. Σκεφτείτε από την άλλη πλευρά ότι ο Μεταξάς είχε βγάλει τη στολή και φορούσε κοστούμι. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς εξελίχθηκε το διπλωματικό παρασκήνιο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μυστικά πρωτόκολλα και φαινομενικά σύμφωνα φιλίας προσπαθούσαν να καθυστερήσουν τον επικείμενο πόλεμο, που όμως πλέον ήταν αναπόφευκτος. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το δραματικό, πολιτικό και διπλωματικό παρασκήνιο λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο μέτωπο της Αλβανίας. Το Νοέμβριο του 1936 ξεκίνησε η Ιταλογερμανική Συμμαχία με την υπογραφή του συμφώνου της Αντικομιντέρν, το οποίο στρεφόταν κατά του κομμουνισμού και κατ' επέκταση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Si passò da un'alleanza diplomatica a un'alleanza difensiva e offensiva basata sulla vicinanza ideologica e di interessi, il patto d'acciaio appunto, per in mezzo ad un mondo inquieto e in dissoluzione adempiere al loro compito di assicurare le basi della civiltà europea. Με το Χίτλερ και το Μουσολίνι να απειλούν ευθέως την Ευρώπη με πόλεμο και πολλές άλλες χώρες να προκαλούν, στην Ελλάδα θεωρούν αναπόφευκτη την εμπλοκή και έτσι αρχίζει η προετοιμασία του στρατού. Υπάρχει πλέον τακτική εκπαίδευση, εκπαίδευση τακτικό επίπεδο των στελεχών αλλά και των οπλιτών πλέον με τις περίφημες ασκήσεις μεταστρατευμάτων, TAMS, τακτικές ασκήσεις μεταστρατευμάτων. Συνήθως γίνονταν τους θερινούς μήνες. Έχουμε τις μεγάλες ασκήσεις στην περιοχή των Σερών του 38 και 39. Αυτό προσέδωσε στον ελληνικό στρατό
την ικανότητα πλέον, όπως αποδείχθηκε στο πεδίο της μάχης, και το πλεονέκτημα έναντι των Ιταλών φάνηκαν παντελώς ανεκπαίδευτοι. Παράλληλα με τις προμήθειες των οπλικών συστημάτων, άρχισε η κατασκευή μιας γραμμής οχυρωματικών έργων στα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας. Αυτή ήταν η ονομαστήσα γραμμή Μεταξά. Με το Βέλγιο είχαμε πάρει από την πολεμική βιομηχανία, τη Fabrique Nationale, την περίφημη Εφνή, είχαμε πάρει πολεμικό υλικό. Και εδώ θα πρέπει να πούμε για την κακή μας τύχη ότι μια αμαξοστοιχεία γεμάτη με υλικό και μάλιστα συγκεκριμένα πολυβόλα και οπλοπολυβόλα και πυρομαχικά νέου τύπου, νέας τεχνολογίας της Fabrique Nationale της Εφνή, που προορίζονταν για την Ελλάδα κατόπιν παραγγελίας, πιάστηκε από τους Γερμανούς όταν εισέβαλαν στο Βέλγιο, ακριβώς στα σύνορα του Βελγίου. Έχουμε την αγορά δύο σύγχρονων αντιτορπιλικών. Πρόκειται για το Βασιλεύς Γεώργιος και το Βασίλισσα Όλγα. Και παράλληλα έχουμε την αγορά 128 αεροπλάνων, δίωξης, βομβαρδισμού, στρατιωτικής και ναυτικής συνεργασίας. Παράλληλα με την κατασκευή της γραμμής Μεταξά, βελτιώθηκαν οι οδικοί άξονες, βελτιώθηκαν οι σιδηροδρομικές γραμμές και βελτιώθηκαν και οι στρατονισμοί των στρατιωτικών χώρων. Αναπόφευκτα υπήρξαν ελλείψεις, διότι τα οικονομικά μεγέθη ήταν τεράστια και η Ελλάδα φτωχή. Ο ελληνικός στρατός τότε διέθετε 705 μόνο φορτηγά. Παρά τις επίμονες εκκλήσεις του αρχιστράτηγου Παπάγου όμως για προμήθεια και άλλων φορτηγών, η ελληνική κυβέρνηση δεν προχώρησε στην αγορά αυτή. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1938 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μονάχου ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Άγγλοι και Γάλλοι προσπαθούν να ηρεμήσουν και να κατευνάσουν το Χίτλερ, που διεκδικεί εδάφη από πολλές χώρες μιλώντας για ζωτικό χώρο. Αλλά ο Αδόλφος δεν ησυχάζει με τίποτα. Η Βρετανία το αντιλαμβάνεται όταν συνάπτεται πια η συμφωνία, αλλά είναι πια πολύ αργά. Οι Βρετανοί έχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, και όχι μόνο οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, για αρκετά χρόνια υιοθετήσει απέναντι στο Χίτλερ την πολιτική του κατευνασμού. Η πιο απρόθυμη δύναμη να πάει σε πόλεμο στο Μεσοπόλεμο ήταν η Γαλλία. Η Γαλλία ήταν αρχιτέκτονας της Συνθήκης των Βερσαλιών, θεωρούσε ότι είχε κλείσει η ειρήνη και είχε καλλιεργήσει ένα απολύτως αμυντικό δόγμα. Η Γαλλία είχε υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά, τη μεγαλύτερη φθορά από το Πρώτο Παγκόσμιο. Είχε υπογεννητικότητα, είχε τεράστια οικονομική κρίση, άργησε να συνέλθει από τα χτυπήματα. Η Βρετανία από την άλλη πλευρά θεωρούσε ότι ο Χίτλερ μπορούσε να κατευναστεί, δηλαδή μπορούσε να ικανοποιηθεί, γιατί είχε αδικηθεί στη Συνθήκη των Βερσαλιών. Άρα τα γερμανόφωνα, οι γερμανόφωνες περιοχές, όπως και οι χώρες, η Αυστρία, η Σουηδική, η Τσεχοσλοβακία, μπορούσαν να τους δοθούν χωρίς να προκαλέσουν ρήγματα στη μεταπολεμική ειρήνη. Όμως αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι πράγματι η κορύφωση του κατευνασμού στο Μόναχο ήταν μια αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, χρησίμευσε στους Άγγλους και στους Γάλλους να ετοιμαστούν. Το 38 δεν ήταν έτοιμο για πόλεμο. Το 39-40 ήταν πιο έτοιμο για πόλεμο. Τον Απρίλιο του 1939 η Ιταλία καταλαμβάνει σχεδόν χωρίς αντίσταση την Αλβανία. Σε πλάνα της εποχής βλέπουμε τους Ιταλούς να αποβιβάζονται στο Δειράχιο πάνω σε ποδήλατα σαν να πηγαίνουν βόλτα. Η είδηση αυτή έγινε πρωτοσέλιδο στον τύπο της εποχής. Η εφημερίδα Ακρόπολης έγραφε: «Κατελήφθησαν χθες την πρωίαν τα τύρανα υπό των Ιταλών και σχηματίστη νέα αλβανική κυβέρνηση, φιλοϊταλική». Το Αγγλικό Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε εκτάκτως και εξήτασε την κατάσταση. Ο λόγος που η Ιταλία ενδιαφερόταν για την Αλβανία ήταν πάρα πολύ απλός. Η Αλβανία έλεγχε την ανατολική πλευρά του στενού του Οτράντο, δηλαδή
τη μία πλευρά της εισόδου προς την Αδριατική θάλασσα. Μία θάλασσα που για τους Ιταλούς είχε πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Ο Ιταλικός στρατός έγινε δεκτός από τους Αλβανούς ως απελευθερωτής. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας μετέβη στη Ρώμη και παρέδωσε στο βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ το στέμα του Σκεντέρμπεϊ και του ανακοίνωσε ότι μετά από απόφαση της Αλβανικής Βουλής όλος ο αλβανικός στρατός τίθεται υπό τη διοίκηση του Ιταλού στρατηγού. Πολλοί τσαμουριώτες, οι οποίοι κατοικούν στην Αλβανία αλλά και στην Ελλάδα, βλέπουν με πολύ θετικό μάτι την Ιταλική επιθετικότητα, προσδοκώντας προφανώς σε εδαφικά ωφέλη. Τους υπόσχεται την τσαμουριά. Τι είναι η τσαμουριά? Μια περιοχή, είναι η Θεσπρωτεία, που με παράφραση λέγεται, λεγόταν από τους μουσουλμάνους τσαμουριά, είναι μια περιοχή στην οποία υπήρχαν μουσουλμάνοι. Ma la politica era prima albanese e poi italiana. Diciamo che per gli italiani era una scusa per avere l'appoggio albanese per attaccare la Grecia, in fondo. Ma l'interesse era prima albanese che italiano. Και από την πρώτη στιγμή έχουμε το φαινόμενο συγκρότησης αλβανικών ταγμάτων και μάλιστα με αθρώα προέλευση. Μεταξύ αυτών είχαμε και την αναγκαστική επιστράτευση μέρους των λεγόμενων μειονοτικών, δηλαδή τους βορειοπυρώτες, τους οποίους φυσικά τους είχαν σε άοπλες υπηρεσίες και για αγκαροδουλειές. Έχουμε τη συγκρότηση φασιστικών ταγμάτων με Αλβανούς στρατιώτες, αλλά έχουμε και τη συγκρότηση πολλών ταγμάτων ατάκτων με τακτικών δέος όσον αφορά την πληρωμή και τη σύντηση. Η εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα αναδημοσιεύει απόσπασμα από το Ιταλικό πρακτορείο Στεφάνι, όπου έγραφε: «Τα αποβιβαστέντα εις Αλβανίαν Ιταλικά στρατεύματα φέρουν την τάξη, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, την οποία το καθεστώς Ζόγου είχε καταρακώσει. Έχετε εμπιστοσύνη. Ζήτω η Αλβανία, ζήτω η Ιταλία και ο Ντούτσε». Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αλλάζουν στάση και δίνουν εγγυήσεις στην ελληνική κυβέρνηση για παροχή βοήθειας σε περίπτωση πολέμου. Βλέπουμε την ευχαριστήρια επιστολή που έστειλε ο Μεταξάς στον Λόρδο Χάλιφαξ για την παροχή εγγυήσεων της Βρετανίας μετά την Ιταλική εισβολή στην Αλβανία. Όπως γράφει, η εγγύηση αποτελεί νέον από τον δείγμα της αναλύωτης απέναντι Ελλάδος φιλίας Μεγάλης Βρετανίας. Το δείγμα όμως κάθε άλλο παρά απτό ήταν. Παρά τις επίσημες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αγγλίας για παροχή βοήθειας, τελική βοήθεια από Αγγλία δεν ήρθε. Γιατί πίστευε η Αγγλία ότι η πάνωπη Ιταλία θα κατατρόπωνε την οποιαδήποτε ελληνική αντίσταση, όση βοήθεια δινόταν θα πήγαινε εις μάτι. Μετά την κατάληψη της Αλβανίας ήταν πλέον φανερό ότι οι Ιταλοί ετοιμάζονταν να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Στις 9 Απριλίου του 1939, ο αρχιστράτηγος Παπάγος έστειλε ρητή διαταγή στον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο. Εις περίπτωση εισβολής Ιταλικών δυνάμεων, εισημέτερον έδαφος με συνοδευομένη και ου απόβαση εις τα Σακτάς Υπήρου, κατηγορηματική εντολή σας είναι η μέχρι εσχάτων μεταπείσματος διεκδίκησης του Εθνικού Ημών Εδάφους. Τα αμυντικά σχέδια της Ελλάδας αναπροσαρμόζονται και η χώρα ετοιμάζεται για πόλεμο. Έχουμε την πρώτη επιστράτευση μυστική, όπως λέγεται. Μερική μυστική επιστράτευση. Δηλαδή, κλήθηκαν με τρόπο μυστικό με ατομικά φύλλα πορείας, επιδιδόμενα από την αστυνομία και τη χωροφυλακή προσωπικά στον κάθε υπόχρεο. Επιστρατεύθηκε πλήρως η 8η ημεραρχία, η λεγόμενη ημεραρχία Επίρου του Κατσιμήτρου. Το πόσπασμα Πίνδου, το 51 σύνταγμα του Βαβάκη, στα Τρίκαλα. Η ενάτη μεραρχία, δηλαδή οι μονάδες που θα είχαν τον πρώτο ρόλο στον αμυντικό αγώνα εναντίον των Ιταλών. Το καλοκαίρι του 1939 έληγε το Ελληνο-Ιταλικό Σύμφωνο Φιλίας που είχε υπογράψει ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Μπενίτο Μουσολίνι το 1928.
Mussolini si spaventò perché la Grecia, dopo l'invasione dell'Albania, chiese aiuto a Francia e Gran Bretagna, e Francia e Gran Bretagna chiedono l'amicizia. Mussolini prima si arrabbiò, poi dopo l'estate decise di riavvicinarsi alla Grecia, facendo un altro patto di amicizia tra Italia e Grecia. Τότε ο Μεταξάς έλαβε μια πολύ δελεαστική πρόταση από τον αντίπαλό του. Ο Μουσολίνη προτείνει στο Μεταξά την ανανέωση του Ελληνοϊταλικού Συμφώνου Φιλίας και πέραν της ανανέωσης του δίνει ως αντάλλαγμα αφενός την απόσυρση των Ιταλικών στρατευμάτων αρκετά χιλιόμετρα πέρα από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Θα ήταν μια εγγύηση ότι η Ιταλία δεν επρόκειτο να επιτεθεί απέναντι στην Ελλάδα. Και δεύτερον, προσφέρει στο Μεταξά πολεμικό εξοπλισμό. Παρεμβαίνουν όμως οι Βρετανοί ούτως ώστε να μην ισχύει η ρήτρα συλλογικής ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών σε περίπτωση που εμπλέκεται η Ιταλία σε πόλεμο με τη Βρετανία. Επομένως, είναι, θα λέγαμε, μια προσχηματική αναθεώρηση εκ μέρους της Ιταλίας. Το ξέρουμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Παριστάνουμε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς για να δούμε στο τέλος τι θα συμβεί, αλλά ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Την περίοδο που η Ελλάδα διακριτικά προετοιμάζεται για τον επερχόμενο πόλεμο, η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπέγραψαν σύμφωνο μη επίθεσης και μοίρασαν την Ανατολική Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής. Ήταν Αύγουστος του 1939. Το σύμφωνο πήρε το όνομα των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Ρίμπεντροπ, Μολότοφ, και ξάφνιασε καθώς οι Ναζί είχαν εξοντώσει χιλιάδες κομμουνιστές στη Γερμανία. Η Γερμανία μπορεί να πολεμήσει και να κερδίσει σε ένα μέτωπο, είτε αυτό το ανατολικό είτε το δυτικό, δεν μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα όμως σε δύο μέτωπα, και στο ανατολικό και στο δυτικό. Αυτός είναι ο λόγος που βοηθάει τον Χίτλερ να επιδιώξει μια συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση, που μοιάζει να είναι εντελώς ανίερη και εντελώς ακατανόητη από ιδεολογική άποψη. Ένας ναζιστής, ο Χίτλερ, να συνάπτει μια συμφωνία με έναν κομμουνιστή, τον Στάλιν. Μπροστά όμως στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων, οι ιδεολογίες πήγαιναν περίπατο. Και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ηθινώντες συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και παρόλο που αισθάνονταν ότι δεν είναι έτοιμη για πολεμική αναμέτρηση, παρόλα αυτά έπρεπε σε κάποιο σημείο να τραβηχτεί η γραμμή. Σεπτέμβριος του 1939, η Γερμανία σκηνοθετεί ένα συνοριακό επεισόδιο, παρουσιάζοντας την Πολωνία ότι προσπάθησε να εισβάλλει στη Γερμανία. Με αυτή τη δικαιολογία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Εφημερίδα Ακρόπολης έγραφε: «Ήρχισαν χθες εχθροπραξία μεταξύ των πολωνικών και γερμανικών στρατευμάτων. Η επίθεση ενεργείται κυρίως από την Ανατολική Προσία και την Σιλεσία. Αεροπορική επιδρομή κατά της Βαρσοβίας, Κρακοβίας και άλλων πόλεων». Ο στρατός της Πολωνίας είναι μεγάλος αλλά απαρχαιωμένος και ανεκπαίδευτος στη σύγχρονη τακτική. Οι Γερμανοί επικρατούν σε λίγες ημέρες. Επιτίθενται οι Γερμανοί στην Πολωνία και την κατακτούν. Στη συνέχεια ο Χίτλερ επεκτείνεται προς την Σκανδιναβία ακριβώς για να εξασφαλίσει πρόσβαση στο σουηδικό σίδηρο μετάλλευμα. Και μετά την ναυμαχία του Νάρβικ, όπου συντρίβονται οι Βρετανοί, στρέφεται πια προς τα δυτικά. Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο. Ήδη η Δανία έχει περάσει λόγω της διασύνδεσης με την Νορβηγία στην γερμανική κατοχή και με τελικό στόχο βέβαια την Γαλλία.
Δύο ημέρες μετά την εισβολή, Βρετανία και Γαλλία κηρύττουν τον πόλεμο στη Γερμανία, αφού προηγείται η δήλωση ότι Βρετανία και Γαλλία, εάν δεν αποσυρθούν τα γερμανικά στρατεύματα εκ των πολωνικών εδαφών, θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των. Αντίθετα, η Ρωσία δήλωνε ότι δεν θα μετάσχει εις τον πόλεμο. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939 κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας και έτσι η Ευρώπη και αργότερα και ολόκληρος ο κόσμος μπαίνουν στην άβυσσο του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Χίτλερ άρχισε να κατακτά τα ευρωπαϊκά κράτη με μεγάλες και εύκολες στρατιωτικές νίκες, ενώ ο Μουσολίνι έμενε αμέτωχος παρατηρητής. Ο Ντούτσε ένιωθε να χάνει το γοητρό του έναντι του Χίτλερ. Τότε πήρε την απόφαση να επιτεθεί στην Ελλάδα. Σε μία συμμαχία ο ένας εταίρος ήταν πανίσχυρος και ο άλλος ήταν ο φτωχός συγγενής. Έπρεπε λοιπόν και αυτός κάτι να κάνει. Δεν είναι. Για να φανεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον Χίτλερ. Διότι αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, στο τέλος και η Ιταλία θα ήταν υπό τον Χίτλερ. Δεν θα κατεκτά το μεν, αλλά ο Χίτλερ θα διέταζε το Μουσολίνι. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Έτσι λοιπόν έγινε μια ζήλια. Και γι' αυτό λοιπόν και είπε, όταν αποφάσισε πλέον, αποφασίστηκε η επίθεση εναντίον της Ελλάδος, θα μάθει για την κατάληψη των Αθηνών από τις εφημερίδες. Απόδειξη τούτου ότι μέχρι το πρωί της 28 Οκτωβρίου που συναντήθηκε στο σταθμό της Φλωρεντίας με τον Χίτλερ, ο Χίτλερ δεν ήξερε τίποτα. Η εισβολή στην Ελλάδα ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου της Ιταλίας. Και φαντάζεται ο Μουσολίνι και η φασιστική ηγεσία ότι οι συνθήκες είναι ιδεώδεις, η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει εκείνη τη στιγμή ότι παρότι η φτωχή, παρότι τα μέσα είναι πενιχρά, μπορεί να προβάλλει μια στεναρή αντίσταση. Πιστεύει λοιπόν ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να κερδίσει κάτι για την Ιταλία, στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Χίτλερ διαφωνούσε με αυτόν τον πόλεμο στα Βαλκάνια για λόγους τακτικής. La Germania aveva fortissimi interessi economici nei Balcani e una lunga guerra dell'Italia contro la Grecia senza successo avrebbe destabilizzato gli interessi dei tedeschi. Perciò Hitler non voleva che la Germania. Οι εμπορικές αντιπροσωπείες, οι πρεσβείες και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί εμπλέκονταν στο δίκτυο κατασκοπίας που είχε στηθεί εν ώψη του πολέμου. Δείτε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, άγνωστες ιστορίες από τον πόλεμο των κατασκόπων. Ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι έφτασε με τη λιμουζίνα του στο σπίτι του Ιωάννη Μεταξά και απέτησε την ελεύθερη είσοδο του Ιταλικού στρατού στα ελληνικά εδάφη. Ο Μεταξάς τότε του απάντησε: «Αυτό σημαίνει πόλεμος». Η επίθεση κατά της Ελλάδας είχε αποφασιστεί νωρίτερα στο συμβούλιο του Παλάτσο Βενέτσια μέσα σε 90 λεπτά. Οι Ιταλοί πίστευαν ότι θα κάνουν περίπατο στην Ελλάδα και δεν θα συναντήσουν καμία σοβαρή αντίσταση. Όμως πολύ γρήγορα ήρθαν αντιμέτωποι με την αλήθεια και όχι με τα σχέδια επί χάρτου. Η Ιταλία έψαχναν μία αφορμή για να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδας και δημιουργούσαν προβοκάτσιες. Το αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την είδηση ότι βρέθηκε στα σύνορα αποκεφαλισμένος, σκοτωμένος και αποκεφαλισμένος, ο Νταούτ Χότζα, ένας τσάμις εθνικιστής. Το Ιταλικό πρακτορείο Στεφάνι μετέδωσε την είδηση ως εξής.
ο Μέγας Αλβανός πατριώτης Νταούτ Χότζα, γεννηθής στην αλήτρωτον περιοχή της Τσαμουριάς, εδολοφονήθη αγρίως επί αλβανικού εδάφους πλήσιον των συνόρων. Το σώμα του ευρέθη ακέφαλον, εγνώστη αργότερον ότι οι δολοφόνοι ήσαν Έλληνες πράκτορες. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο με εντολή του Μεταξά διέψευσε αμέσως το περιστατικό. Η εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα δημοσίευσε την εξής ανακοίνωση. Είμαθα εις θέση να βεβαιώσομεν ότι η πληροφορία μεταδοθείς εκ τυράννων υπό του πρακτορείου Στεφάνη περί δήθεν φόνου Αλβανού πατριώτου υπό Ελλήνων πρακτόρων είναι εντελώς αβάσιμη. Και συνεχίζει γράφοντας, πρώτον, δεν πρόκειται περί Αλβανού πατριώτου, αλλά περί εγκληματίου, κοινού δικαίου. Δεύτερον, οι φωνείς δεν ήταν Έλληνες, αλλά Αλβανοί. Τρίτον, ο Νταούτ Χότζα εξετέλεσε τα εγκλήματά του και επεκηρύχθη προ 20 ετίας. Τέταρτον, η Ιταλική Αρχέ είναι εν γνώση των γεγονότων από τουλάχιστον 20 ημέρου. Και το μεγάλο μήνυμα βέβαια ήταν ο τορπιλισμός στις 15 Αυγούστου. Η ελληνική κυβέρνηση μονονότι μετά από 4 ημέρες διεπίστωσε από την έρευνα που έκανε ότι οι τορπίλες ήταν κατασκευής Ιταλικής, δήλωσε ότι οι τορπίλες είναι αγνώστου εθνικότητος. Ακριβώς για να μην προκαλέσει και την Ιταλία και για να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Dopo il superamento dei crociatorenni, l'Italia non poteva ammettere di essere in grado di nave neutrale. Quindi negò e diede la colpa agli inglesi e gli inglesi diedero la colpa agli italiani. Το εξώφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα έγραφε: «Το εύδρομον Έλλη ετορπιλίστη υπό αγνώστου υποβρυχίου και εμπιθύστη εννοείτο εγκυροβολημένων έξω της νήσου Τίνου». Αυτό βέβαια που ήταν λάθος για την Ιταλική ηγεσία ήταν ότι εξέλαβε τη σιωπή και την υπομονή της ελληνικής κυβέρνησης ως φόβο και ως δειλία. Μετά τις Ιταλικές προκλήσεις, ο Μεταξάς έκανε μια ίστατη προσπάθεια να αποφύγει τον πόλεμο. Ζήτησε τη βοήθεια του Χίτλερ. Πρώτον, κάλεσε στο γραφείο του τον γερμανό πρέσβη Έρμπαχ, στον οποίον είπε ότι θα μεταβιβάσει την παράκλησή του να μην υπάρξει αυτή η επίθεση εναντίον της Ελλάδος, πρώτον, και δεύτερον, να γνωρίζει το Βερολίνο ότι εμείς θα αμυνθούμε. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέρνει, διότι ο Χίτλερ του διαμηνεί με έμεσο τρόπο ότι στην πραγματικότητα, προκειμένου η Ελλάδα να έχει θέση στην νέα τάξη πραγμάτων, θα πρέπει να υποστεί θυσίες. Και οι θυσίες αυτές θα πρέπει να είναι εδαφικά ανταλλάγματα απέναντι στην Ιταλία, στα Επτάνησα και στην Ήπειρο, και εδαφικά ανταλλάγματα απέναντι στην Βουλγαρία, δηλαδή παράδοση μέρους της Δυτικής Θράκης ή ολόκληρης Δυτικής Θράκης στη Βουλγαρία, έτσι ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει έξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος. Η εισβολή της φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα αποφασίστηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1940, αν και όπως είχε πει ο Μουσολίνη, είχε αποφασιστεί τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Μουσολίνη συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο για να καθορίσει τις λεπτομέρειες της επίθεσης. Σε αυτή λοιπόν τη σύσκεψη στο Παλάτσο Βενέτσια στις 15 Οκτωβρίου έχουμε τον Μουσολίνη, τον Υπουργό Εξωτερικών τον Τσιάνο, τον στρατηγό Σοντού, τον Υπουργό Στρατιωτικών, τον στρατηγό Μπατόλιο, ο οποίος είναι ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, των ενόπλων δυνάμεων, ας το πούμε έτσι, τον στρατηγό Ροάτα, που είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ιταλίας, τον Τζακομόνη, που είναι ο πολιτικός τοποτηρητής της Αλβανίας, και τον Βισκόντι, τον Σεμπαστιάνο Βισκόντι Πράσκα, τον στρατηγό, όπως είναι ο αρχιστράτηγος των Ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία. Και τους ρωτάει αυτούς οι οποίοι είχαν σχέση με την Αλβανία εάν θα πρέπει, τι δυνάμεις έχουν οι Έλληνες, ποιο είναι το ηθικό των Ελλήνων. Όλοι προσπαθούσαν να το παρουσιάσουν με λιγάλα, μια χαρά, να ενισχύσουν του ίδιου το ηθικό και να συμφωνήσουν μαζί του, εκτός από τον Μπατόλιο. Ήταν επιφυλακτικός και είπε ότι εν ανάγκη θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για μια τέτοια επιχείρηση. Ο Μουσολίνη εξοργίστηκε
Και δεν δέχτηκε την άποψη του Μπαντόλιο και είπε ότι εντάξει, το πολύ πολύ να κάνω μια αναβολή δύο ημερών. Mussolini chiese un incidente per il quale si possa dire che noi entriamo per mettere l'ordine, ma disse se non c'è non importa. Iacomoni subito rispose sì c'è, è già pronto. Ήδη από την επόμενη έχουμε τηλεγράφημα του Έλληνα πρεσβευτή από τη Ρώμη που λέει πληροφορείται μεταξά ότι η Ιταλική εισβολή εντοπίζεται πλέον καθαρά χρονικά μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου. Τρεις μεγάλες δυνάμεις, η Ιταλία, η Γερμανία και η Βρετανία, είχαν οργανώσει ένα μεγάλο δίκτυο κατασκόπων για να συλλέγουν πληροφορίες. Και παραρτήματα ήταν σε όλα τα ιταλικά προξενία παντού στην Ελλάδα, ήταν στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και άλλων συσκευών και αυτοί ήταν ως υπάλληλοι αυτών των υπηρεσιών, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κατάσκοποι. C'erano agenti mandati in Grecia come il notabile albanese Dino e lo scrittore Malaparte che andarono in Grecia per spiare, per parlare con i personaggi importanti, per raccogliere informazioni che noi non sappiamo perché le hanno riferite a voce e per portare 5 milioni di lire in assegni a personaggi greci che sembravano disposti a prenderli. Allora, Curzio Malaparte faceva capo a Galletto Cianco. Possiamo solo sapere che scrisse articoli di propaganda antigreca che piacquero a Ciano Mussolini. Με αυτές τις φουστίτσες που φοράτε, λέγονται για τη φουστανέλα. Με αυτές τις φουστίτσες που φοράτε, άρα τι τσιμπήματα έχετε να φάτε, λέει, από τους στρατιώτες μας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Ιταλού κατασκόπου που δρούσε στα Ιωάννινα το 40, δίθενος Αργεντίνος με το όνομα Πάμπλο Χερνάντες. Σύντομα κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων, οι οποίοι τον αποκαλούσαν Άγιο Βασίλη λόγω της μακριάς γενιάδας του. Έτσι συνέλεγε χρήσιμες πληροφορίες. Μένει οικότροφος σε ένα σπίτι και σχεδόν καθημερινά με το μικρό του αυτοκίνητο παίρνει τα 4 μικρά παιδιά της οικογένειας και πηγαίνουν για πικνίκ στην εξοχή. Επειδή είναι ζωγράφος, σκητσογράφος και φωτογράφος, συνεχώς στείνει τα παιδιά για να τραβά φωτογραφίες ή να φτιάχνει σκίτσα. Φροντίζει βέβαια με πολύ έντεχνο τρόπο στο κάδρο να πιάσει και οχυρωματικά έργα της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα σκίτσα και οι φωτογραφίες μέσω Αιγύπτου φτάνουν στα κατάλληλα χέρια στη Ρώμη. Στις 25 Οκτωβρίου του 1940 η νεοσύστατη λυρική σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου ανέβαζε στην Αθήνα την όπερα «Madame Butterfly» του Τζάκομο Πουτσίνι. Ο πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι είχε προτείνει να κληθεί ο γιος του συνθέτη για την πρεμιέρα, ώστε η παράσταση να λάβει μια ξεχωριστή έγκλη με σκοπό να αναθερμανθούν οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Την επόμενη μέρα η Ιταλική Πρεσβεία διοργάνωσε επίσημη δεξίωση. Προσπαθεί να είναι πιο χαμηλών τόνων αυτή η δεξίωση. Όμως, Αθηναίοι εθνικιστές ρίχνουν μπροστά από την είσοδο της Ιταλικής Πρεσβείας, του γκαράζ της Ιταλικής Πρεσβείας, καρφιά. Και έτσι τα αυτοκίνητα ορισμένων 4, 5, 6 Ελλήνων που μπήκαν στην Ιταλική Πρεσβεία προσκεκλημένων, τα λάστιχά τους τρύπησαν. Κατά τη διάρκεια της δεξιώσεως ερχόταν με το τέλεξ σε κρυπτογραφικό μήνυμα το τελεσίγραφο το οποίο την επομένει θα επένδυνε ο
ο Γκράτσι στο Μεταξά. Ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, ο Γκράτσι πήγε στο σπίτι του Μεταξά στην Κηφισιά για να του επιδώσει το επίμαχο τελεσίγραφο. Διαβάζοντάς το, γράφει ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, τον διέκρινα κάποια στιγμή να τρέμει το χέρι του, προφανώς από όργη. Και αφού τελείωσε την ανάγνωση, σηκώνεται και λέει στον Γκράτσι, στον Ιταλό πρέσβη, «Αλόρ σε λαγκέρ». Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται σε πόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Μουσολίνη είχε πετύχει κάτι δύσκολο. Είχε ενώσει όλους τους Έλληνες, όπου κι αν ζούσαν, ανεξάρτητα εάν η περιοχή τους ήταν ελεύθερη ή όχι. Χιλιάδες άτομα, άντρες και γυναίκες, πρόσφυγες Μικρασιάτες, έτρεχαν στα στρατολογικά γραφεία για να καταταγούν στο στρατό ή σαν νοσοκόμες. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες μάζευαν τα κοσμήματά τους και τα πρικιά τους για να ενισχύσουν τον αγώνα. Οι Κωνσταντινοπολίτες μάζευαν παρά την τουρκική απαγόρευση τρόφιμα και είδη ματισμού για να στείλουν στην Ελλάδα. Με Εράνους ενίσχυσαν τον αγώνα και οι Κύπροι και οι Αιγυπτιώτες. Οι Δωδεκανήσοι παρά την Ιταλική κατοχή και την απαγόρευση 1400 κατόρθωσαν να συγκροτήσουν ένα σύνταγμα και να έρθουν στην Ελλάδα να πολεμήσουν. Ο πόλεμος για την Ιταλία είχε χαθεί πριν καν ξεκινήσει, αλλά αυτό δεν μπορούσε κανείς να το προβλέψει. Επισήμως, ο υπόλοιπος κόσμος πίστευε ότι ο Γολιάθ θα γονάτιζε το Δαβίδ και σε 2 εβδομάδες θα διοργάνωνε ρωμαϊκό θρίαμβο στην Αθήνα, πάνω σε λευκό άλογο. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το μάλλον άγνωστο στους πολλούς πολιτικό και διπλωματικό παρασκήνιο που οδήγησε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Ακολούθησαν 178 συγκλονιστικές ημέρες, όπου οι Έλληνες υπερασπίστηκαν βόμους και εστίες και πέρασαν στην αντεπίθεση. Ίσως δεν το αναγνωρίζουμε όσο θα έπρεπε, αλλά το αλβανικό έπος ήταν η πρώτη ήττα του άξονα στην Ευρώπη. Οι σύμμαχοι για πρώτη φορά, τον Οκτώβριο του 1940, κατάλαβαν ότι ο εχθρός δεν είναι ανίκητος. Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.